Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή χρονιά, υγεία και δύναμη. Θέλουμε να πάρουμε το λόγο οι εκπρόσωποι της εκπροσωπώντας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκής Συμπλήρωσης για το εξής θέμα. Θεωρούμε ότι προκύπτει ένα σοβαρό θέμα, θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει επί της διαδικασίας, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικό για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Κόκαλη και κυρίες και κύριοι, πρακτικά, αν το δει κάποιος, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Είχε προηγηθεί τον Γενάρη του 2020 συγκρότηση σε σώμα και η εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής, όπου δεν έγινε κάποια ουσιαστική κουβέντα για τα σοβαρά ζητήματα. Και είχε γίνει και μια δεύτερη φορά συνεδρίαση το Μάιο του 2020 για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς είχαμε καταγγείλει τότε τη διαδικασία ως παροδία για τον κανονισμό τιμολόγησης. Επιπλέον, κύριε Κόκαλη, παρά τη συνεχής οχλήση της Λαϊκής Συσπήρωσης, δεν έχετε πει στον κόπο να μας στέλνετε τουλάχιστον τις συνεδριάσεις, τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων και τις ημερήσεις διατάξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία ερίστον παρόδο συνεδριάζει μέσα σε λίγα λεπτά διαπεριφοράς για πολύ σημαντικά ζητήματα για κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, μας απαντήσατε με ένα mail από τον καθηγητή Προέδρου του 27 Μαρτίου 2020 ότι όταν περάσει η πανδημία θα μας ενημερώνετε για τις ημερήσεις διατάξεις. Και πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σχέση έχει η πανδημία με το να πατήσετε ένα κλικ και να μας στείλετε τις ημερήσιες διατάξεις. Ένα τελευταίο ζήτημα πριν συνοψίσω. Φτάσατε στο σημείο, κύριε Κόκαλη, και πρέπει να το γνωρίζουν οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι, το Μάιο του 2020, στον Θοδωρή το Χαμαλίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μένα, που έχω την ίδια ιδιότητα, να δώσετε εντολή στον επικεφαλής αστυνομικής δύναμης, ενώ ήταν σε εξέλιξη κινητοποίηση σωματείων και φορέων της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας έξω από το σύνδεσμο, να μην επιτρέψουν την είσοδο στο σύνδεσμο σε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχει ένα θέμα εκ μέρους Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά τη γνώμη μας, πώς αντιμετωπίζετε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, πώς αντιμετωπίζετε ακόμα και το νομικό πλαίσιο, κύριε Πρόεδρε, λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, και αναφέρομαι στο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στο άρθρο 247, παράγραφος 3 και στο άρθρο 67 του Καλλικράτη. Δεν ξέρουμε πώς αυτά τα εκλαμβάνετε, πώς τα αποδικοποιείτε. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Συγγνώμη που διακόπτω. Δεν καταλαβαίνω. Στα τέλο, επιτρέψτε μου να μιλήσω ένα λεπτό. Ναι, ναι. Απλά για να αφήσουμε να τελειώσει όμως. Τελειώνω, τελειώνω. Ολοκληρώνω, κύριε Κωνσταντέλο και κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και θεωρούμε ότι κακώς έχετε αυτό το άγχος, γιατί περί άγχους από ό,τι φαίνεται πρόκειτο να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι συσχετισμοί. Και αυτό το άγχος σας θεωρούμε ότι έχει να κάνει την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Δεν είναι θέμα διαδικαστικό. Αυτές οι διαδικασίες σεβασμού σε εισαγωγικά του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι καινοφανής. Έχετε κληρονομήσει από την προηγούμενη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουμε, κλείνοντας και με τη σημερινή ευκαιρία, να καταγγείλουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Και θεωρούμε επίσης ότι όσοι μας παρακολουθούν ή όσοι έχουν την ευκαιρία να μας παρακολουθήσουν, πρέπει να βγάλουν συγκεκριμένα συμπεράσματα από αυτή την επιλογή που κάνετε, να υποτιμάτε πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο και να παίρνετε διαδικασίες στρατ, που στο ζήτημα αυτό πλέον έχετε γίνει επιστήμονες. Ευχαριστώ για τον χρόνο.